Καθηγητή Γενετικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντή του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, ο κ. Κωνσταντίνος Δέλτας είναι μαζί μας. Κύριε Δέλτα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη μετάλλαξη με το επίθετό σας σήμερα. Ναι, λοιπόν, απολογούμε για τη συνωνυμία. Δεν ευθύνεστε εσείς, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά απασχολεί ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα και αυτό λόγω της γρήγορης μεταδοτικότητας, κύριε Δέλτα. Υπάρχουν αναφορές σε σχέση ακριβώς με τον αριθμό που μολύνει ο ένας, δηλαδή ο ένας στους εννέα μας είπανε και από εκεί οι εννέα 81. Και είναι κάτι το οποίο φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα και πιθανώς να εξηγεί και την αύξηση, την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών και στην Κύπρο. Βεβαίως δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε άμεσα, γιατί δεν γίνονται αυτές οι εξετάσεις στην Κύπρο και αποστέλλονται στο εξωτερικό. Πέστε μας εσείς λίγο τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας μέχρι στιγμής. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούμε να πούμε κάτι μετά από βεβαιότητας. Εκείνο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι ότι δικαιολογημένα υπάρχει ανησυχία. Δικαιολογημένα ανησυχούμε γιατί από τη μια εμβολιαζόμαστε και κάνουμε όλες αυτές τις εκστρατείες για να πιστεύει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Και από την άλλη υπάρχει αυτή η ταχεία μετάδοση του ιού που φαίνεται ότι συνοδεύεται και με σοβαρή κλινική εικόνα. Επομένως, το ότι ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός το γνωρίζαμε. Φαίνεται ότι συνεχίζει να γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος, ακόμη πιο μεταδοτικός. Επομένως, εγώ το συμπέρασμα που βγάζω και που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι άσχετα από το πόσο πιο μεταδοτικός γίνεται ο ιός, πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, αυτοπροστασίας και έντεροπροστασίας που γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Δικαιολογημένα, ίσως σε κάποιο βαθμό παρατηρείται αυτή η χαλάρωση, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πιο αυστηροί στην προσοχή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω εδώ, όσο κουραστικός και αν γίνομαι, η πανδημία αυτή κατέληξε να είναι προσωπική υπόθεση. Όσα μέτρα και αν εφαρμοστούν, όσα μέτρα και αν εξαγγελθούν, όσα κίνητρα και αν δοθούν, αν δεν θεωρηθεί από τον κάθε ένα από εμάς ότι είναι προσωπική υπόθεση και πρέπει να προσέχουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τους γύρω μας, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Μάλιστα. Μέχρι να έρθει ίσως ένα επόμενο στελέχος, μια επόμενη μετάλλαξη, που θα είναι ίσως η ε, η ζ, η θ, η θ, δεν ξέρω ποια θα είναι, που ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο μεταδοτική, αλλά λιγότερο σοβαρή. Δηλαδή ναι, να προκαλεί λιγότερο σοβαρά. Να μάθουμε να ζούμε, αυτό μας λέτε ουσιαστικά με τον ιό, να μάθουμε να ζούμε. Νομίζω πως ήδη σε κάποιο βαθμό μάθαμε να ζούμε μαζί του. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα είμαστε συνεχώς μαζί του ή θα είναι συνεχώς μαζί μας. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας και το πρώτο απ' όλα, το πρώτο μέτρο, το α και το β και το γ και το δ και το ω μέτρο είναι ο εμβολιασμός. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο μέχρι να βρεθούν φάρμακα τα οποία να αντιμετωπίζουν την ίδια τη λίμωξη όταν και εφόσον προκαλείται. Κύριε Δέλτα, επιτρέψτε μου να σας διακόψω έτσι μισό λεπτό γιατί πρέπει να πάω σε μια σύνδεση, δώστε μου μόνο γιατί παραδίδεται το πόρισμα σήμερα για το σφαγείο της ΣΥΠΡΑ και θέλουμε να πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Χατζιοσήφ, παράδοση του πορίσματος στο Γενικό Ισάνιο. Καλή συνέχεια να επιστρέψω στον Κωνσταντίνο Δέλτα κυρίες και κύριοι και στη συζήτηση που είχαμε για την μετάλλαξη Δέλτα. Και θέλω να ρωτήσω για αυτό το τεστ αντισωμάτων που γινόταν και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκεί στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, κύριε Δέλτα. Έχετε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τον αριθμό των αντισωμάτων και σε ποια επίπεδα μπορούν να αντιμετωπίσουν την COVID-19, όποια και αν είναι η μετάλλαξή της? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να εξαρθεί από τα δεδομένα που μαζεύουμε. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν να μας πούν για το ποιοι έχουν αντισώματα και ποια είναι η πορεία του τίτλου αυτών των αντισωμάτων, δηλαδή αν παραμένουν υψηλά ή χαμηλά. Και πώς διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά εκάστου ατόμου. Ναι, εκάστου έχετε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τα αντισώματα, κύριε Δέλτα. Κοιτάξτε, πόσον καιρό ναι, διαρκούν. Αν διαφέρει από άτομο σε άτομο η ανοσία. Διαφέρει πολύ ο τίτλος των αντισωμάτων. Δεν θα το συνδέσω άμεσα με την ανοσία.
Αλλά σίγουρα ο τίτλος των ανοσημάτων είναι μια πολύ καλή ένδειξη για την ανοσία την οποία αναπτύσσει το άτομο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι ότι τα αντισώματα αυτά, ο τίτλος των αντισώματων αυτών καλύτερα, δεν διαρκεί για πάντα. Δηλαδή αυτό που ακούμε και από άλλες μελέτες ισχύει και για εμάς εδώ στην Κύπρο. Μετά από το πρώτο τρίμηνο φαίνεται ότι τα αντισώματα αυτά αρχίζουν να μειώνονται. Πέφτουν αρκετά και στο εξάμηνο ακόμα περισσότερο. Επομένως, χρειάζεται μια ενημέρωση του κόσμου αναφορικά με το πόσο ισχυρή είναι η ανοσία την οποία αναπτύσσει κάποιος μετά από την νόσηση. Ναι. Και εδώ είναι βεβαίως που πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι ακόμα και αν κάποιος που έχει ασθενήσει δεν πρέπει να θεωρήσει ότι δεν χρειάζεται να εμβολιαστεί. Αυτό το ερώτημα έρχεται συχνά σε εμάς και είμαι σίγουρος και σε άλλους επαγγελματίες υγείας. Το γεγονός ότι κάποιος έχει ασθενήσει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει, να εμβολιαστεί. Πρέπει όλοι μας να εμβολιαστούμε. Βεβαίως, αν κάποιος έχει ασθενήσει και δεν πέρασαν ένας, δύο, τρεις μήνες, μπορεί να παραμείνει με τα αντισώματα αυτά. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και σε συνεννόηση με τον προσωπικό του γιατρό πρέπει να εμβολιαστεί για να δημιουργήσει πολύ υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων. Ένα άλλο από τα συμπεράσματα μας είναι ότι άτομα πέραν των 60 ετών δημιουργούν, για κάποιο λόγο αντιδρούν πιο έντονα και δημιουργούν περισσότερα αντισώματα σε σύγκριση με νεαρότερα άτομα. Γενικά υπάρχει μια στατιστική σημαντικότητα στο ότι οι άντρες, οι άρενες, κάνουν επίσης περισσότερα αντισώματα σε σύγκριση με τις γυναίκες. Και επίσης άτομα τα οποία χρειάστηκε να νοσηλευθούν, δηλαδή είχαν πιο σοβαρή κλινική εικόνα, επίσης έχουν υψηλότερους τίτλους αντισωμάτων σε σύγκριση με άτομα τα οποία το πέρασαν πιο ήπια. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, κύριε Δέλτα, αυτά που μας λέτε. Ναι, να προσθέσω ότι κλασικοί παράγοντες που επίσης εντοπίστηκαν από άλλες μελέτες ισχύουν και στο δικό μας πληθυσμό. Δηλαδή η μεγαλύτερη ηλικία, το βάρος του σώματος, η μεγαλύτερη διάρκεια νόσησης και παραμονή στα νοσοκομεία, όλα αυτά είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση του οργανισμού στον κορονοϊό και την ανάπτυξη αντισωμάτων. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει συσχετισμός, έχετε οποιαδήποτε ένδειξη που να υποδεικνύει αν κάποιος είχε θωρακίσει, επειδή πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα και από ιατρούς εδώ στην Κύπρο, οι οποίοι συνιστούν σε ασθενείς τους να μην εμβολιάζονται, να λαμβάνουν κοκτέιλ βιταμινών και τα διάφορα. Υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για τους οργανισμούς οι οποίοι προφυλάσσονται και θωρακίζονται με βιταμινούχα σκευάσματα, εάν ανταποκρίνονται ή αν έχουν αντισώματα που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν την ασθένεια? Αντισώματα δημιουργούνται κατά του κορονοϊού μόνο αν κάποιος ασθενήσει ή εμβολιαστεί. Η σωστή διατροφή, μια ισορροπημένη σωστή διατροφή για ένα υγιές άτομο ή πιο προσεκτική διατροφή για κάποιον ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα, μια χρόνια νόσο ίσως, σίγουρα τον προστατεύουν καλύτερα σε περίπτωση νόσησης. Φαίνεται όμως ότι δεν γνωρίζω τουλάχιστον να υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος ήρθε σε επαφή με τον κορονοϊό και δεν μολύνθηκε. Βεβαίως και πάλι εδώ να διευκρινίσουμε ότι περίπου το 15% των ασθενών που μολύνονται, των ατόμων που μολύνονται, θα έχουν σοβαρή κλινική εικόνα και ίσως να χρειαστεί να νοσηλευτούν. Μάλιστα. Το 85% έχουν ήπια συμπτώματα ή παραμένουν ασυμπτωματικοί. Επομένως, η καλή κλινική εικόνα κάποιου, η καλή φυσική του κατάσταση, που σχετίζεται βεβαίως και πάντοτε και με τη διατροφή, σίγουρα βοηθά στο να τον περάσει ίσως κάποιος πιο ήπια. Αυτό όμως δεν θα έλεγα ότι είναι απόλυτο. Ναι. Παραδείγματος χάρη, με αφορμή αυτό που με ρωτάτε, να πω ότι το κάπνισμα είναι παράγοντας ο οποίος συνδυάζεται με χαμηλότερο τίτλο αντισωμάτων. Επομένως, αυτά είναι γενικά χαρακτηριστικά που αφορούν το πώς αντιδρά κάποιος στον κορονοϊό. Αλλά να μην υπάρχει ψευδέστηση ότι κάποιος μπορεί να το ξεπεράσει απλά και μόνο με την καλή διατροφή. Μάλιστα. Η εμπειρία λέει ότι
το καλύτερο φάρμακο, η καλύτερη ασπίδα κατά του κορονοϊού είναι ο εμβολιασμός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δέλτα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.